Πίσω στην Ελλάδα, νέα καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και μουσικά γκρουπ, διεκδικούν φέτος το εισιτήριο για το διαγωνισμό της Eurovision στην Νορβηγία. Ο ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου σε ειδικό στούντιο της ΕΡΤ, ενώ τα τραγούδια θα ακουστούν για πρώτη φορά στις 5 Μαρτίου. Ονομάζεται Κατερίνα Αυγουστάκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο, μα όπως μας λέει, στην καρδιά της αισθάνεται πάντα Ελληνίδα, αφού ο μπαμπάς της κατάγεται από τη Ρόδο. Η Ελληνοβελγίδα τραγουδίστρια που κάνει ήδη καριέρα στο εξωτερικό, φιλοδοξεί να μας εκπροσωπήσει τον Μάιο στη Eurovision. I feel really happy about being here. You know, it's my father's country, so I feel home. Greece has been in my life since I was born and it's in my veins, it's in my blood. Δεν έχει αλλάξει, ακόμα σ' αγαπώ. Με ένα έντονα ethnic τραγούδι, το οποίο θα μυρίζει Ελλάδα, όπως μας λέει χαρακτηριστικά, κατεβαίνει στο μουσικό ring της Eurovision ο δημοφιλής τραγουδιστής, συνθέτης και παραγωγός Γιώργος Αλκαίος, τον οποίο φέτος διεκδίκησαν η Τουρκία και η Βουλγαρία. Θα μυρίζει πολύ Ελλάδα το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω παραπάνω δυστυχώς. Πες μου τι είναι αυτό που σε έκανε να πεις φέτος θα συμμετάσχω και εγώ στην Eurovision. Όλοι οι φίλοι. Γι' αυτό είναι και friends. Είναι Αλκαίος and friends. Ο τελικός φέτος θα είναι λιτός και κυρίως οικονομικός. Οι 9 υποψήφοι θα τραγουδήσουν και κλεισμένων των θυρών σε ειδικό στούντιο της ΕΡΤ την Παρασκευή 12 Μαρτίου, παρουσία μόνο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, των μελών του Fan Club και βεβαίως της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αναδείξει τον νικητή σε ποσοστό 50-50 με τον κόσμο που θα ψηφίζει από το σπίτι. Το χειροκρότημα και την ψήφο του κοινού θα διεκδικήσει τον Μάρτιο και ο ενερχόμενος τραγουδιστής Χρήστος Χατζινάσιος, γιος του δημοφιλού συνθέτη Γιώργου Χατζινάσιου. Πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου να παίρνω μέρος στο διαγωνισμό. Φέτος ένιωσα έτοιμος να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Με ενθουσιασμό μίλησε για τη συμμετοχή της στη Eurovision και η δημοφιλής rock DJ και στιχουργός Σάνι Μπαλτζή, η οποία θα εμφανιστεί με το μουσικό συγκρότημα Second Skin. Είμαστε rock, είμαστε rock. Και έτσι πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή το απόλυτο outsider. Και ελπίζουμε να κάνουμε τη διαφορά. Δυναμική συμμετοχή και πολλές εκπλήξεις ετοιμάζουν για τη βραδιά του ελληνικού τελικού και ο Μάνος Πυροβολάκης, η Εμιγκρέ, ο Γιώργος Καραδήμος, το συγκρότημα Μέλισσες και η Ελευθερία Ελευθερίου.